προσπαθεί να βλέπετε την εικόνα τώρα από πιο μακριά και όσα συνέβαιναν πριν από μερικά λεπτά. Είναι και δύσκολο περιστατικό, γιατί βλέπουμε ότι είναι στον τελευταίο όροφο. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε τώρα τη δυσκολία της πυροσβεστικής. Πρωτέως και μουσόν, ξαναλέμε. Έχετε στείλει και αρκετοί τηλεθεατές, βλέπω παράλληλα μηνύματα από την περιοχή. Κοιτάξτε εδώ τώρα τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Είναι η γειτονιά του Παλαιού Χαλίου. Και έχει, δείτε, η φωτιά έχει καλύψει, έχει μπει σε όλο το διαμέρισμα. Δηλαδή βλέπουμε και στο πίσω μέρος, αν μπορούμε να διακρίνουμε. Το ευτύχημα εδώ, αν μπορεί να το πει κανείς, είναι ότι είναι στον τελευταίο όροφο. Επομένως, δεν έχουν κινδυνεύσει από κάτω όροφοι, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Κοίτα όμως εδώ, στο πίσω μέρος του διαμερίσματος, πώς οι φλόγες γλύφουν και το διπλανό. Ναι, γιατί είναι κοντινές οι πολυκατοικίες εκεί. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την ώρα, πρωτέως και μουσών στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου στα δεξιά. Βλέπουμε και πάλι μαύρο καπνό, η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Είναι η ζωντανή μας εικόνα από την κάμερα οροφής που έχουμε εδώ στο Sky. Και είναι, επειδή είναι κοντά μας η γειτονιά μας εδώ, και έχουμε το πλάνο αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, ο Νίκος Σταματέλος μας ενημερώνει, ξαναλέω, και μας δίνει ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή, γιατί βρίσκεται πολύ κοντά. Κοιτάξτε εδώ τώρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να προσεγγίσουν κάθονται και να ξεκινήσουν την κατάσταση. Όπως βλέπουμε εδώ από το κλιμακοφόρο. Ακριβώς. Και κάνουν ρήψεις από αρκετή απόσταση. Εδώ είναι η στιγμή που ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή έχει καταγράψει ο Νίκος Σταματέλος και μας δείχνει. Είναι το πρώτο-τελευταίο, είναι ο πρώτο-τελευταίος όροφος. Έχει, ίσως έχει ένα δώμα από πάνω, κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει, δεν έχει μονή κινδύνου για το από κάτω κομμάτι, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Είναι μια γειτονιά, όσοι ξέρουμε την περιοχή τώρα, η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, είναι μια σχετικώς πυκνοκατοικημένη περιοχή με πολλές πολυκατοικίες. Το θέμα τώρα των εγκλωβισμένων δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Γυναίκα γινόταν λόγος. Ναι, γινόταν λόγος για μια γυναίκα εκεί που ίσως έμενε μόνη της. Και ήταν εγκλωβισμένη. Μακάρι να έχει απεγκλωβιστεί η γυναίκα αυτή. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο πολύ γρήγορα από ό,τι πληροφορούμαστε. Βλέπουμε πυκνό μαύρο καπνό πάντως αυτή την ώρα. Ακόμα στη ναι, τώρα φαίνεται ότι έχει αναζωπήρωση, όπως βλέπουμε δεξιά. Γιατί ο μαύρος καπνός δεν είναι καλό σημάδι. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγο λοιπόν μας ήρθε αυτό το βίντεο. Προφανώς είναι σε εξέλιξη, καταλαβαίνουμε. Δεν έχει σβήσει φωτιά ακόμα. Έτσι αυτό δείχνει η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Δεν είναι εύκολη επιχείρηση, είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορούν να μπουν μέσα. Μεγάλες ομάδες πυροσβεστών να επιχειρήσουν. Γίνεται μόνο με τα κλιμακοφόρα, όπως βλέπετε. Πολύ μεγάλο το ύψος. Είναι δύο πυροσβέστες, όπως βλέπετε, πάνω στο κλιμακοφόρο, που προσπαθούν να προσεγγίσουν. Καθόλου εύκολο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντως, φαίνεται δυσκολία της επιχείρησης. Έχουμε δει πολλές φωτιές σε διαμερίσματα. Φαίνεται εδώ πόσο δύσκολο είναι. Υπάρχει δυσκολία, ίσως να υπάρχει αναζωπήρωση αυτή την ώρα. Τουλάχιστον το δεξιό πλάνο μας που είναι ζωντανό. Αυτό φαίνεται να δείχνει λόγω του καπνού που βλέπουμε να βγαίνει από εκεί. Θα επανέλθουμε σε λίγο.